Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας Αβένα FM από την Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Λοιπόν, Γιάννη. Τα play-off και τα play-out που συζητάμε μετά σου είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις για το πώς μπορεί να γίνουν. Όπως ανέφερα, μπορεί ο πρώτος με τον τέταρτο να έχουν 16 πόντους, 20 πόντους διαφορά. Ναι, επομένως, να μπουν στη βάσανο του ενός παιχνιδιού και να μην βρεθεί ο πρώτος σε καλή αγωνιστική κατάσταση, μπορεί να χάσει το παιχνίδι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο τρόπος, γιατί μιλάμε για τρόπους διεξαγωγής, είναι αρνητικός, δεν βοηθάει. Υπάρχει κίνδυνος να δούμε αυτά που συμβαίνει στο κύπελλο, Γιάννη, δηλαδή να φύγει η μεγάλη ομάδα και να πάει το outsider. Ναι. Μια που δεν έκανε τίποτα σε όλη τη χρονιά, απλά εκείνη την χρονική στιγμή σε δύο παιχνίδια πήγε καλά και να βρεθεί με τον τίτλο του πρωταθλητή. Ενώ την επόμενη χρονιά, όπως είπες, μπορεί να είναι με 15-20 πόντους πίσω. Εγώ βέβαια είμαι υπέρ των play-off και play-out, άποψη δική μου. Έτσι να το αιτιολογήσω πώς, ότι η όλη προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα έχει αλλάξει εντελώς. Γιατί αυτό το θέμα το έλεγαν με την προηγούμενη διοίκηση, κάποιοι το υποστήριζαν, κάποιοι όχι, το να γίνει, θα δώσει ένα κίνητρο στις ομάδες να οργανωθούν, να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία, να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο, να φωνάξουν τα παιδιά να έρθουν στο γήπεδο, να δημιουργηθεί μια ολόκληρη κίνηση. Επομένως, η όλη προετοιμασία για τα play-off και play-out θα είναι θετική. Τώρα, ο τρόπος που θα γίνει είναι ένα άλλο θέμα, γιατί εδώ παρεπιπτόντως να πω ότι αν έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο, θα υπάρχουν και παιδιά κάτω των 20 ετών που είναι μια απόφαση της Ένωσης να καθιερώσει για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Αλλά όταν δεν υπάρχει ανάλογη καλλιέργεια, θα έλεγα, του όλου κλίματος, είναι δύσκολο να βρεθούν νεαροί στο γήπεδο, γιατί και με αυτή την άποψη θα το συζητήσουμε από εβδομάδα αυτό πάλι, Τάσο, για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα πούμε και τις απόψεις των παραγόντων, τουλάχιστον έτσι όπως μας τις μεταφέρουν σε μας πληροφοριακά, και να πούμε ότι είναι όλα αυτά θα πρέπει να υποθούν σε μια γενική συνέλευση. Και αυτός είναι ο στόχος της τωρινής διοίκησης, μια και η προηγούμενη δεν ήταν αυτή που για τον ΑΒ λόγο κάλυπτε όλες τις απόψεις. Η τωρινή διοίκηση θα πρέπει να κάνει γενική συνέλευση, να μιλήσουν οι ομάδες και όχι μια γενική συνέλευση για μια πρόταση μορφής που έγινε σε 15 μέρες για να πάρθει μια απόφαση που, εντάξει, όποια είναι, αλλά μπορεί να γίνει η γενική συνέλευση. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο για να συμπληρώσουμε. Δεν έχουμε, προς το παρόν σήμερα δεν έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τους νέους ποδοσφαιριστές που καλείται η κάθε ομάδα να έχει το επόμενο πρωτάθλημα, στο επόμενο πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε.